Λέγαμε λοιπόν για τα τρία αυτά νησιά που επιτέλους βρέθηκε λύση και θα είναι ανοιχτά τα υποκαταστήματα της Alpha Bank στην Τήλο, σε Κάσο και σε Λειψούς. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η πληροφορία αυτή, υπήρξε μια κινητοποίηση της κυβέρνησης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σήμερα λοιπόν, μετά από τις διαβουλεύσεις αυτές, ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης και ο υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Σαντορινιός, αφού ολοκλήρωσαμε τις διαβουλεύσεις με τη διοίκηση της Alpha Bank, ανακοινώσανε από κοινού την πρόθεση της τράπεζας να συνεχίσει τη λειτουργία της των υποκαταστημάτων σε Κάσο, Λειψούς και Τήλο, με γνώμονα βεβαίως την κατανόηση στην ισιωτικότητα αλλά στις ανάγκες και στις ανάγκες των τοπικών κατοικιών, των κατοίκων, συγγνώμη, όσον αφορά τη λειτουργία ενός τραπεζικού υποκαταστήματος. Έτσι, να πούμε για Σταυρό, την ισιότητα της Κάσου, της Τήλου και των Λειψών θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται κανονικά από τα συγκεκριμένα υποκαταστήματα, χωρίς να τεταραχθεί ούτε στο έπακρο, στο ελάχιστο, η καθημερινότητά τους. Άλλωστε, δεν είχε προχωρήσει ακόμα η υλοποίηση αυτής της απόφασης, η οποία, να πούμε τελικά, ότι δεν θα προχωρήσει καθόλου.